Μένουμε στο θέμα και επιστρέφουμε στο λιμάνι του Πειραιά και στον Κυριάκο Μαντούβαλο. Κυριάκο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου πλέον εδώ είναι ένα καράβι ακόμα που θα φύγει στις 12. Σιγά-σιγά έρχεται ο κόσμος που είναι να επιβιβαστεί. Όλοι οι άνθρωποι κρατούν στα χέρια τους τα αποτελέσματα των rapid ή μοριακών τεστ, όχι self, είτε τα έγγραφα που πιστοποιούν ότι οι άνθρωποι έχουν νοσήσει με κορονοϊό, οπότε δεν υπάρχει θέμα, είτε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Γιώργο, να πούμε ότι ο κόσμος που μιλήσαμε, όλος ο κόσμος που μιλήσαμε, ήταν θετικός στη διαδικασία του εμβολιασμού. Όπως και συνολικά στην κοινωνία, όσες φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ, είτε έχει βγει η Βάσο η Μπούρα συνήθως που ασχολείται με αυτό το ρεπορτάζ σχεδόν σε καθημερινή βάση και καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για το θέμα των εμβολιασμών, είτε ο Αντώνης Οραυτόπουλος που έχει την εικόνα και από το Υπουργείο Υγείας και συνολικά και έχουν την εικόνα, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που δεν εμβολιάζονται. Και τίθεται συνεχώς το εξής ερώτημα. Από τη στιγμή που ο κόσμος δεν είναι αρνητικός στο να εμβολιαστεί, γιατί αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός βρίσκεται στα 4 εκατομμύρια πλήρως εμβολιασμένοι να είναι οι άνθρωποι σε ποσοστό κοντά στο 40-38%, ενώ την πρώτη δόση του εμβολίου, αν είμαστε και καλόπιστοι να πούμε ότι θα κάνουν και τη δεύτερη δόση, είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν κάτω από το 50%. Όπως είπε και ο Κώστας Οπουλακίδας πριν, ο στόχος ήταν τον Ιούλιο για να ανοίξει ο τουρισμός, για να ανοίξει και ο εσωτερικός τουρισμός, ο εμβολιασμός να έχει υπερβεί το 70%. Δεν το έχει υπερβεί, δεν έχει υπερβεί ούτε το 50. Το ερώτημα λοιπόν γιατί δεν έχει πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί έρχεται σε μία απάντηση που δόθηκε ως διαρροή από τη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Μία μόνο πτυχή θα πούμε. Στα χωριά ή στην περιφέρεια, στις περιφέρειες, ας πούμε στην Ανατολική Μακεδονία ή σε κάποια μέρη της Κρήτης που δεν έχει πάει καλά ο εμβολιασμός, λένε θα τσεκάρουν ποιο είναι το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί. Αν ας πούμε είναι πιστή, θα πρέπει ο παπάς της περιοχής να πει στο ποιμνιό του εμβολιαστείτε. Αν είναι νεότερες γενιές, θα πρέπει να βρουν κάποιο άνθρωπο που έχει απήχηση στην νεολαία, είτε είναι αθλητής, είτε είναι καλλιτέχνης, να τους πει να εμβολιαστούν. Ποιο είναι αυτό λοιπόν που συνεχίζει αυτή την έκφραση με τους influencer των περιοχών, όπως λένε. Ότι επειδή υπάρχει ανησυχία στον κόσμο, σε αυτά τα μέρη οι εμβολιασμοί θα γίνονται μόνο με Pfizer και με Johnson & Johnson. Άρα αυτομάτως ρίχνουν ακόμη μια φορά νερό στο μήλο όσων λένε ότι υπάρχουν ίξα φίξα από την κυβέρνηση για το εμβόλιο που έχει προκαλέσει τα μεγαλύτερα ερωτήματα, αυτό της AstraZeneca. Γιατί όταν διαρρέεται ότι θα πάμε και θα πείσουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν και δεν θα έχουμε μαζί μας εμβόλια AstraZeneca, αυτομάτως ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της κουβέντας. Για το δεύτερο σκέλος των διαρρών που λένε ότι θα πρέπει να πάνε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες και δήμοι, σε ανθρώπους που θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα. Εγώ θυμάμαι πριν τον Ιανουάριο του 2021 που συζητιόταν ο εμβολιασμός, πώς θα πάνε στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και ακόμα πηγαίνουν. 5 Ιουλίου και πάλι συζητάμε πώς θα πάνε στους ανθρώπους που θέλουν να εμβολιαστούν και δεν μπορούν, Γιώργο. Ακριβώς. Λοιπόν, Κυριάκο Μαντούβαλε, αφού σε ευχαριστήσω θερμά, εμείς θα δούμε τώρα τι σου είπαν οι ταξιδιώτες, τους οποίους και ρώτησες κάνοντας ρεπορτάζ εκεί στο λιμάνι. Ταξιδεύετε? Ναι, ναι, για Χανιά. Έχετε μαΐσα στα χαρτιά, έχετε εμβολιαστεί, έχετε κάνει αρνητικό ράπι. Εμβόλιο. Έχετε μαΐσα στο χαρτί, ναι, ναι. Τι εμβόλιο κάνατε, αν επιτρέπετε? Τζόνσον. Α, μονοδοσικό κιόλα. Μονοδοσικό, ναι. Θεωρείτε ότι με τα εμβόλια είναι καλύτερο να ταξιδεύει πιο εύκολα ο κόσμος? Σίγουρα, να είναι πιο ασφαλές. Καλησπέρα σας, ταξιδεύετε? Ναι, ταξιδεύω. Για Χανιά. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε μαζί σας το χαρτί σας ότι έχετε κάνει rapid ή αν ότι έχετε εμβολιαστεί. Έχω το χαρτί, το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Α, να το δείξουμε λίγο. Ναι. Είναι η βεβαίωση του εμβολιασμού και αναφέρει πρώτο και δεύτερο εμβόλιο, πότε την ημερομηνία. Οπότε έχετε κάνει το εμβόλιο σας AstraZeneca. AstraZeneca, ναι. Είχαμε παρενέργειες? Όχι καθόλου. Νιώθετε ότι τώρα με τους εμβολιασμούς είναι πιο ασφαλές για να ταξιδεύουμε κτλ.? Θεωρώ πως ναι. Πιστεύω ναι. Ότι με τους εμβολιασμούς νιώθουμε καλύτερα, είμαστε πιο ασφαλείς και πρέπει να το κάνουμε. Λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ με όλες τις ειδήσεις της ημέρας.